Ποια είναι η καλύτερη εποχή για μοτοσικλέτα στην Ελλάδα? Το καλοκαίρι, το φθινόπωρο, ο χειμώνας ή η άνοιξη? Στην Ελλάδα, έτσι. Μιας και σε λίγο θα μπει η άνοιξη, Φεβρουάριο έχουμε, ας ξεκινήσουμε από την άνοιξη. Για την Ελλάδα μιλάμε πάντα. Μόνο για την Ελλάδα. Την άνοιξη ξεκινούν τα έντομα. Πάρα πολύ έντομο. Μπαίνουν μέσα στις ζελατίνες, παντού, στα μάτια. Χάλι μαύρο. Ανοίγουν τα πράγματα. Αυτό σημαίνει άνοιξη. Επίσης την άνοιξη ξεκινούν οι ζέστες. Αρχίζουν να ανεβαίνουν οι θερμοκρασίες. Αρχίζει το μηχανάκι να ανάβει εύκολα. Επίσης την άνοιξη έχει έντονα καιρικά φαινόμενα. Τα έντονα καιρικά φαινόμενα, όπως ξέρεις, προκαλούνται θερμοκρασία θάλασσας, υγροποίηση, υδρατμή, πάνω, ατμόσφαιρες, εκείνο, γκράου, πάρ την καταιγίδα. Εκεί που πας, να πιεις ένα καφέ ή να πας ένα ταξιδάκι, τσουπ, πάρε μια καταιγίδα. Όχι πάρα πολλές, αλλά έχει. Ασταθής καιρός, την άνοιξη. Προσπαθεί να φτάσει να προσαρμοστεί προς το καλοκαίρι. Πάμε στο καλοκαίρι. Κουνούπια, έντομα επίσης φουλ, πλέον φουλ. Έχουν γεννηθεί όλα και γίνεται πανζουρλισμός. Ιδίως άμα τολμήσεις να βρεθείς κοντά σε λίμνες, τον ήπιες με μοτοσικλέτα. Πλέον οι θερμοκρασίες αρχίζουν 28 βαθμούς το βράδυ, 40 βαθμοί, 35, 36, 37, 40, 41, 42. Όπως βλέπεις οι καύσονες έχουν αρχίσει να γίνονται αρκετά έντονοι και να κρατάνε αρκετές μέρες στην Ελλάδα. Να σημειώσουμε ότι πάλι χειμώνα δεν έκανε τις προκοπής το 2023, παύλα 24, εντάξει. Θερμοκρασία λοιπόν 38 βαθμούς στον αέρα, 90 βαθμούς στην άσφαλτο, να πας στην πόλη με τη μοτοσικλέτα. Τώρα λέμε να φοράς και κράνος, να φοράς και τζάκι, να φοράς και γάντια, να φοράς και ένα παντελόνι, να φοράς και ένα παπούτσι. Αναφέρομαι σε ανθρώπους οι οποίοι είναι μοτοσυκλετιστές, έτσι. Ή τέλος πάντων σέβονται τον εαυτό τους και τους υπόλοιπους. Λοιπόν, καλοκαίρι. Πας ταξίδι. Με τη μοτοσυκλέτα. Με 38 βαθμούς στον αέρα. Να βράζεις ολόκληρος. Η μοτοσυκλέτα τι είναι? Στην ουσία είναι ένας κινητήρας στον οποίο καθόμαστε επάνω του και τα πόδια από δίπλα. Όχι, αυτό το λέω επειδή πολλές φορές λένε πάρα πολλοί άνθρωποι ανάβει το μηχανάκι. Εντάξει, πάνω στον κινητήρα καθόμαστε. Καλοκαίρι λοιπόν κάθισε πάνω σε ένα κινητήρα εσωτερικής καύσης και με καταλύτη, πιο πολλές θερμοκρασίες. Τι γίνεται? Και με τον εξοπλισμό λέω, έτσι. Τι γίνεται? Γιατί τώρα τι, θα ανέβεις με το κοντομάνικο πάνω στη μοτοσυκλέτα? Ανέβα. Ραγδαία οι πιθανότητες αυξάνονται. Λοιπόν, επίσης το καλοκαίρι, το οποίο έχει ξεκινήσει ήδη από την άνοιξη, αρχίζουν τα σαλιγκάρια να βγαίνουν προς τα έξω. Αρχίζει να ανοίγει ο καιρός και αρχίζει ο κόσμος να βολτάρει. Σαββατοκύριακα και καθημερινές. Το καλοκαίρι, εντάξει, 1 με 15 Αυγούστου πλέον. Οπότε λοιπόν η κίνηση στους δρόμους από την άνοιξη αρχίζει και κλιμακώνεται σιγά σιγά προς το καλοκαίρι, στο πικ του. Πού να πας βόλτα το καλοκαίρι και να το ευχαριστηθείς? Έτσι, λίγο να υπάρχει μια ηρεμία.
επειδή και το καλοκαίρι οι άνθρωποι που φεύγουν από την πόλη για να πάνε κάπου, είτε Σαββατοκύριακο για μπάνιο είτε ταξίδι, πάλι μέσα στα νεύρα είναι. Συμπεριφέρονται όπως συμπεριφέρονται και μέσα στην πόλη. Ζέστη. Έντομα. Μπουρίνια. Καταιγίδες. Το καλοκαίρι είναι που βαράει καταιγίδα μπουρίνι. Εκεί απρόβλεπτα, εκεί που είσαι, ξαφνικά μαυρίζει ο ουρανός και γίνεται το μαλλιβράσι. Υδροστρόβιλοι, ανεμοστρόβιλοι, εκεί όλα, εκεί, καλοκαίρι. Μέχρι Νοέμβριο συμβαίνουν αυτά, τα πολύ 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 καραμπαμπούμ. Μπαίνουμε στο φθινόπωρο. Στο φθινόπωρο της Ελλάδας. Ο Σεπτέμβριος δεν είναι και παγωμένος μήνας. Ούτε ο Οκτώβριος είναι παγωμένος μήνας. Με τα κοντομάνικα είμαστε. Άρα τα έντομα συνεχίζουν. Ο κόσμος βολτάρει. Και ο Νοέμβριος αρχίζουν οι υγρασίες, οι ομίχλες, οι γλίτσες, οι πρωινές, οι βραδινές. Πάρα πολύ επικίνδυνο, ιδίως στην ελληνική άσφαλτο. Υγρασία με ελληνική άσφαλτο, θανατηφόρο κοκτέιλ. Ό,τι λάστιχο και να φορέσεις, πάνω στη μοτοσυκλέτα. Και ερχόμαστε στο χειμώνα. Ο χειμώνας είναι η μοναδική εποχή του χρόνου όπου τα καιρικά φαινόμενα δεν είναι έντονα. Ή θα έχει κρύο, σταθερά, κάποιες μέρες, κρύο. Ή θα βρέχει, σταθερά όμως, δεν έχει καταιγίδες. Εντάξει, ή θα φυσάει, ή μπορεί και να χιονίζει. Ή μπορεί και να έχει ξαστεριά, που να έχει κρύο δηλαδή. Δεν υπάρχουν έντονα καιρικά φαινόμενα το χειμώνα. Επίσης το χειμώνα δεν υπάρχει κίνηση στους δρόμους. Λες θα πάω μία βόλτα στη Χαλκιδική ή θα πάω μία βόλτα στο Σούνιο ή θα πάω μία βόλτα στην Κάριστο ή θα πάω μία βόλτα, ξέρω εγώ, που θες εσύ πήγαινε βόλτα. Δεν έχει την κίνηση που έχει τους υπόλοιπους μήνες. Τώρα θα μου πεις το χειμώνα έχει πολύ κρύο. Υπάρχει μία εταιρεία πάρα πολύ μεγάλη, η οποία δεν έχει σχέση με τον μοτοσυκλετισμό. Έχει ένα μότο, το οποίο είναι το εξής. Δεν υπάρχει κακός καιρός, υπάρχει κακός εξοπλισμός. Λοιπόν, το χειμώνα λοιπόν, ούτε κίνηση στους δρόμους έχει, ούτε η μοτοσυκλέτα ανάβει τόσο πολύ, γιατί πες μου αλήθεια τώρα, θα πας σε ένα νησί το καλοκαίρι με τη μοτοσυκλέτα. Περιμένεις πόση ώρα στην ουρά να σε βαράει ο ήλιος ντάλα με τα πράγματα. Συνεπιβάτη ή μη συνεπιβάτη, δεν έχει σημασία. Μπαίνεις μέσα στο καράβι με άλλα 200 αυτοκίνητα και άλλα 100 μηχανάκια. Να βράζει το σύμπαν μέσα εκεί. Σε πηγαίνουν εκεί τσάτρα πάτρα να πας να παρκάρεις. Έχεις ήδη χάσει κανένα κιλό από τον υδρότα. Ανεβαίνεις πάνω, θα σε φυσήξει το αεράκι, τι ωραία η θάλασσα, όχι το Αιγαίο, όχι το Ιόνιο, όχι αυτό, όχι το άλλο. Φτάνεις στον προορισμό σου. Πας να πάρεις τη μοτοσυκλέτα, βάζεις μπρος, στο καμίνι εκεί πέρα μέσα στο καράβι, βάζουν μπρος όμως και άλλα 100 μηχανάκια. Και περιμένεις τώρα. Να βράζει το σύμπαν, περιμένεις. Να βγεις από το καράβι για να πας στον προορισμό σου. Καλοκαίρι. Μήπως λοιπόν, για την Ελλάδα πάλι λέω, μήπως θα έπρεπε να σκεφτούμε εμείς οι Έλληνες πως η καλύτερη εποχή για τη μοτοσυκλέτα στην Ελλάδα, ιδίως τα τελευταία χρόνια που οι χειμώνες δεν είναι τόσο έντονοι, σε κρύο εννοώ, μήπως η καλύτερη εποχή είναι ο χειμώνας. Και τότε είναι που πραγματικά μπορείς να απολαύσεις τη μοτοσυκλέτα και να κάνεις πάρα πολύ ωραίες βόλτες. Έχοντας ένα ισοθερμικό πάνω κάτω. Έχοντας ένα δερμάτινο τζάκετ. Που το χειμώνα το δέρμα δεν είναι, εντάξει, δεν περνάει τίποτα και είναι και αδιάβροχο από μόνο του. Δεν χρειάζεται φοράς αδιάβροχο από πάνω. Άμα θες βάλε αδιάβροχο για να μην το λερώσεις. Εντάξει, οκ. Με ένα καλό παπούτσι, μια ισοθερμική κάλτσα, ένα καλό γάντι, αλλά και μία σωστή μοτοσυκλέτα με ανεμοκάλυψη.
Τώρα το θέμα της ανεμοκάλυψης χρήζει ολόκληρης κουβέντας με τις μοτοσυκλέτες. Τέλος πάντων, δίχως να έχει κίνηση στους δρόμους, δίχως να έχει όλους αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι είναι μέσα στα νεύρα, δίχως να έχει τόσο κίνηση στο εστιατόριο που θα πας και θα σε εξυπηρετήσουν πολύ πιο γρήγορα και με πολύ μεγαλύτερη ευγένεια και με χαμηλότερες τιμές, μήπως πρέπει καλύτερα να σκεφτείς και να αναθεωρείς και να αρχίσεις να επενδύσεις το χειμώνα όσο αφορά τη μοτοσυκλέτα.